Υποψηνή σας παρουσία. Μήπως είναι μέσα από αυτή την τραγωδία μια ευκαιρία να ξεφύγει ο Λίβανος από τα δεσμά της Χεζμπολάχ? Ή είναι υψηλή προσδοκία κάτι τέτοιο? Φοβάμαι ότι κάτι τέτοιο δεν συμβαδίζει με τη ρεαλιστική αποτίμηση της κατάστασης στην περιοχή. Όπως στο πολύ καλό ρεπορτάζ που κάνατε αναφέρατε, η Hezbollah και φυσικά εκπροσωπούσα το σιητικό τμήμα των πληθυσμών του Λιβάνου, συμμετέχει στην κυβέρνηση και η όλη πορεία της μέχρι σήμερα δεν αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Οι σχέσεις της με το Ισραήλ είναι σχέσεις φωτιάς και νερού, και καταλαβαίνετε ότι και στα καταστατικά της ο πρώτος στόχος είναι η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Ναι. Δεν είναι εύκολο κάτι τέτοιο λοιπόν. Ναι. Πάντως, εκείνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε γενικότερα και ως αναλυτές αλλά και ως μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι να χρησιμοποιούμε στις αναλύσεις μας και στις παρουσιάσεις μας μόνο αδιάσυστα στοιχεία. Πιστεύω ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η οποιαδήποτε εκπεφραζόμενη εικασία, διότι ναι, η περιοχή είναι μία πυρητιδαποθήκη στην κυριολεξία. Συνεπώς, είμαστε όλοι υπεύθυνοι, όσο κοντά ή μακριά και να βρισκόμαστε, να προσέχουμε πάρα πολύ τις εικασίες μας, να τις περιορίσουμε και να περιοριστούμε στα στοιχεία. Ναι. Εκείνο το οποίο λοιπόν με αυτήν την οπτική γωνία πρέπει να πούμε είναι το εξής, ότι 2.500 και 2.762.000 τόνοι νητρικού αμμονίου σε κατοικημένη περιοχή και μάλιστα στο λιμάνι, τη στιγμή που έχουν από την τελωνιακή αρχή αποσταλεί στις δικαστικές αρχές της χώρας τουλάχιστον 6 αιτήματα απομακρύνσεως, είναι απαράδεκτη. Είναι δηλαδή μία αδιαφορία, ολιγορία, επικίνδυνη ολιγορία της κυβερνήσεως του Λιβάνου, το να κρατά αυτό το ηφαίστειο μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Έπρεπε αυτό να απομακρυνθεί. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Τη στιγμή που οι ίδιοι οι λιμενικοί, οι ίδιοι οι τελωνιακοί το ζητούσαν απεγνωσμένα. Ήταν λοιπόν ένα τεράστιο λάθος. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ολισθαίνουμε προς θεωρίες του τύπου κάποιος έκανε σαμποτάζ, κάποιος πυροβόλησε, κάποιος έριξε πύραυλο κτλ. Ναι. Άρα αποτιμώντας τις εξελίξεις λέτε ότι μία ασύγνωστη αμέλεια, έτσι αυτό είναι ένα δεδομένο, οδήγησε σε μία τραγωδία. Ναι. Ακριβώς. Μία τραγωδία η οποία αποσταθεροποιεί την περιοχή, επηρεάζει τις γειτονικές χώρες, αλλάζει γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά τις ορροπίες. Κοιτάξτε, εδώ λοιπόν το ερώτημά σας απαιτεί την εξής απάντηση. Εάν αυτή η ατυχή στιγμή, μέχρι στιγμής το μόνο που μπορούμε να πούμε, χρησιμοποιηθεί από κέντρα προπαγάνδας ένθεν και ένθεν, τότε μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά και να αποσταθεροποιήσει το σύνολο της περιοχής. Ναι. Άρα θα είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Συνεπώς, μπορεί κανείς να προβήσει μία εκτίμηση για το ποιες θα είναι οι επόμενες, τι θα δούμε στο επόμενο διάστημα σε αυτή την περιοχή. Θα είναι μόνο η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής τραγωδίας. Θα υπάρξουν ευθύνες, θα δούμε άλλες αλλαγές. Καταρχάς υπάρχουν αναντήρητα κυβερνητικές ευθύνες. Ναι. Οι οποίες πρέπει να αποδοθούν. Ύστερα,
η κοινότης, η διεθνής και μάλιστα οι δυνάμεις οι οποίες θεωρούν ότι έχουν συγκεκριμένα ενδιαφέροντα για την περιοχή, θα πρέπει να φροντίσουν να δημιουργήσουν έναν κλειό ασφαλείας απέναντι σε προπαγανδιστικές εστίες οι οποίες θα κοιτάξουν να εκμεταλλευτούν και να χειραγωγήσουν αφενός μεν το ατύχημα, αφετέρου τα αισθήματα των αντιμαχωμένων πλευρών. Ναι. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προπαγανδιστικές εστίες, από πού... Καταρχάς, η μία θα είναι σίγουρα η Χεζμπολά. Ναι. Είμαι εξαιρετικά περίεργος να δω ποια θα είναι η φραστική τοποθέτηση της Αγκύρας ως προς το γεγονός αυτό. Και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στο ποια στάση θα πάρει η Άγκυρα στην ανάλυση και στο σχολιασμό αυτού του γεγονότος. Ναι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και όταν γίνει μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε. Ναι. Ναι, σε δεύτερο επίπεδο, ναι, εκείνο το οποίο πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη είναι ότι το Ισραήλ φρόντισε να κάνει όλες τις χειρονομίες καλής θελήσεως προς τον χυμαζόμενο λιβανικό λαό και όπως είπατε πολύ σωστά στο πολύ καλό σας ρεπορτάζ, να κάνει και συμβολικές χειρονομίες ο Δήμαρχος του Τελαβή, ναι, ούτως ώστε να δείξει την αλληλεγγύη του. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ήταν σήμερα εκεί, ήταν ο πρώτος ηγέτης που έσπευσε, μπορεί να αλλάξει δεδομένα, μπορεί να διασφαλίσει αυτή τη σταθερότητα που επιζητεί όσο τίποτε άλλο αυτή την ώρα η περιοχή. Πιστεύω ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, λόγω του ότι η Γαλλία είχε στο παρελθόν από τη συνθήκη του Sykes-Picot του 16 και μετά την περιοχή αυτή υπό γαλλική εντολή και η γαλλική επιρροή στο Λίβανο ήταν σαφής μέχρι την περασμένη 30ετία και επειδή ακριβώς η Γαλλία αρχίζει πλέον να αισθάνεται την κολική της ψυχή ξανά, πιστεύω και με δεδομένη την σταδιακή απομάκρυνση της αμερικανικής ισχύως από την περιοχή, πιστεύω ότι ο κύριος Μακρόν είναι ένας από τους πλέον καταλλήλους παράγοντες που μπορούν να μεσολαβήσουν και να συντονίσουν μια προσεκτική και ειρηνική μετάβαση προς την ομαλότητα στο Λίβανο. Mm-hmm. Και ως προς αυτό θα πρέπει και η κυπριακή κυβέρνηση να ενισχύσει τις προσπάθειες του Γάλλου Προέδρου. Ναι. Υπάρχει μια σύμπνοια με τον, της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον Εμμανουέλ Μακρόν και με το Παρίσι. Τώρα, επειδή το τονίσατε, το υπογραμμίσατε έτσι μετεπιτάσεως τον παράγοντα Άγκυρα και τον παράγοντα Τουρκία. Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής δεν είδαμε να λαμβάνει θέση παρά μόνο να δηλώνει ετοιμότητα, να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια και να συνδράμει στις προσπάθειες των διασωστών. Σημαίνει κάτι? Σημαίνει ότι η Τουρκία αξιολογεί πολύ προσεκτικά το χειρισμό των σχολείων και των λόγων της για να δει εάν θα έχει αποτέλεσμα το οποίο θα την ωφελεί από την προπαγανδιστική εκστρατεία την οποία θα χρειαστεί να κατευθύνει προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση. Ναι. Άρα αυτό τι δηλώνει? Δηλώνει ότι ευνηδιάστηκε και η ιδέα από το γεγονός. Γιατί εάν δεν ευνηδιάζεται θα είχε έτοιμη την ανακοίνωση αμέσως μετά το συμβάν. Αυτό να το λάβουμε σοβαρά υπόψη. Ναι. Και να τονίσω, ναι, ότι πρέπει και οι κυπριακές δημόσιες αρχές και οι ελλαδικές δημόσιες αρχές θα πρέπει να βάλουν στο μικροσκόπιο αυτή τη στιγμή όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και τις δηλώσεις των Τούρκων επισήμων για να δούμε την κατεύθυνση προς την οποία κινείται το σχόλιο και η αξιολόγηση
της τουρκικής αρχής. Ναι, που έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτή την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία να τα